Στην περιοχή της λίμνης των Γιαννιτσών κατέφθασαν νέα σώματα. Με επικεφαλής αξιωματικούς όπως ο ανθυπολοχαγός πεζικού Τέλος Αγαπινός ή Σαράντος Άγρας, ο υπολοχαγός Κωνσταντίνος Σάρος και άλλοι, εδραιώνοντας την παρουσία των ελληνικών σωμάτων στην περιοχή. Κατά το 1907, ο αγώνας συνεχίστηκε με αμύωτη ένταση σε ολόκληρη τη Μακεδονία, παρά τις αντιδικίες για τη διεύθυνση του αγώνα στη Δυτική Μακεδονία. Στην Κεντρική Μακεδονία, ο θάνατος του ανθυπολοχαγού Τέλου Άγρα, κατόπιν δόλειας ενέργειας των κομιτατζίδων, όχι μόνο δεν τρομοκράτησε τον ελληνισμό, αλλά αντιθέτως προκάλεσε την αγανάκτηση και τροφοδότησε με μεγαλύτερη πίστη τον μακεδονικό ελληνισμό για τη συνέχιση του αγώνα. Το κίνημα των Νεότουρκων στις 11 Ιουλίου 1908 έθεσε τέλος στο πολύχρονο και εξοντωτικό, αλλά νικηφόρο για τα ελληνικά όπλα, μακεδονικό αγώνα. Το κίνημα των Νεότουρκων ήταν καθαρά εθνικιστικό και απέβλεπε στην πολιτισμική και κοινωνική αφομοίωση των στοιχείων που συνέθεταν το μοσαϊκό της υποδιάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα διπλωματικό επίπεδο, το μακεδονικό ζήτημα αποτελεί βεβαίως μία διακριτή φάση του λεγόμενου Ανατολικού Ζητήματος, το οποίο ήταν η προσπάθεια των μεγάλων δυνάμεων και ιδιαίτερα της Βρετανίας, της Αυστρίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας να καθοδηγήσουν κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, καθώς έχουμε την προϊούσα απόσυρση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο ελληνικός εθνικισμός όσο και ο βουλγαρικός προσπάθησαν να πείσουν τις μεγάλες δυνάμεις ότι στη Μακεδονία κυριαρχεί το ελληνικό ή το βουλγαρικό στοιχείο. Η Μακεδονία πλήρωσε το μεγαλύτερο φόρο αίματος και ακολούθησε η υπόδουλη Κρήτη που προσέφερε στο βωμό της ελευθερίας περίπου 150 νεκρούς αγωνιστές. Τα στελέχη του ελληνικού στρατού επέδειξαν ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες και απέκτησαν εμπειρίες και γνώσεις για το χώρο της Μακεδονίας, οι οποίες θα εξαργυρωθούν αργότερα στους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους. Παράλληλα, ανέκτησαν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού που είχαν χάσει εξαιτίας του πολέμου του 1897. Από το 1898 η Κρήτη ήταν αυτόνομη, αλλά οι Κρητικοί δεν σταμάτησαν να παλεύουν για την ένωση με την Ελλάδα. Πρωταγωνιστής των εξελίξεων ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 23 Μαρτίου 1905 συνήλθε συνέλευση στο χωριό Θέρισο που κήρυξε την πολιτική ένωση της Κρήτης μετά της Ελλάδος εις εν μόνον ελεύθερων συνταγματικών κράτους. Έδωσε δε και σχετικό ψήφισμα στις μεγάλες δυνάμεις, όπου υποστήριζε ότι το νότο μεταβατικό καθεστώς εμπόδιζε την οικονομική ανάπτυξη του νησιού και η μόνη φυσική λύση του κρητικού ζητήματος ήταν η ένωση. Στις 7 Απριλίου συνήλθε τακτική συνέλευση στα Χανιά, η οποία κήρυξε επίσης την ένωση με την Ελλάδα. Στις 18 Ιουλίου οι μεγάλες δυνάμεις κήρυξαν στρατιωτικό νόμο, κάτι που δεν αποθάρρυνε τους επαναστάτες. Στις 15 Αυγούστου η τακτική συνέλευση των Χανίων ψήφισε τις περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε ο Βενιζέλος. Συναντήθηκαν και πάλι μαζί του οι πρόξενοι και έκαναν δεκτές τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε. Αυτό οδήγησε στον τερματισμό της επανάστασης του Θερίσου και στην παρέτηση του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου. Οι μεγάλες δυνάμεις ανέθεσαν στο βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο τον Πρώτο να εκλέξει αυτός νέο αρμοστή. Τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο Αλέξανδρος Ζαΐνης, ενώ επετράπει Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να αναλάβουν την οργάνωση της κρητικής χωροφυλακής. Μόλις οργανώθηκε χωροφυλακή, άρχισαν να αποχωρούν τα ξένα στρατεύματα από το νησί. Η περίοδος της πολιτικής αστάθειας που εγκαινιάστηκε το 1897 ήταν φανερό ότι δεν θα έλεγε εύκολα. Ειδικά όσο εκκρεμούσε η ανασύνθεση του Τρικοπικού Κόμματος. Κυβερνήσεις υπό τον Δημήτριο Ράλη, τον Θεόδωρο Δελιγιάννη, τον Αλέξανδρο Ζαΐνη και τον Γεώργιο Θεοτόκη διαδέχονταν η μία την άλλη. Η κοινοβουλευτική κολεσιεργία εξελιχθήκε σε καθημερινή πρακτική με αριστοτέχνη φυσικά τον Δελιγιάννη. Η κοινωνική ανατροπή ήταν μόνιμη κατάσταση και τα ξεσπάσματα όλο και οξύτερα, καθώς το μακεδονικό ζήτημα εισερχόταν σε κρίσιμη φάση και τα οικονομικά της χώρας παρέμειναν σε στασιμότητα. Η πεποίθηση ότι το σύστημα της λαϊκής εκπροσώπησης είχε αποτύχει παραγωγός οδηγούσε την ευάλωτη κοινή γνώμη κατά των κομμάτων εν γέννη, κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος, ακόμη και κατά του συνταγματικού κράτους.